Παίζοντας για την πρώτη της νίκη, η μεικτή ΚΑΠΑ 14 της ΕΠΣΗ φιλοξένησε στο Ατσαλίνιο το Λασίθι που ήταν αρκετά αδύναμο. Η ομάδα του Ηρακλείου ήταν συνεχώς στην επίθεση από τα πρώτα λεπτά με το σκορ να παίρνει διαστάσεις. Ο Χριστουλάκης λίγο μετά τη σέντρα του αγώνα άνοιξε το σκορ. Ακολούθησε δεύτερο γκολ από τον Τριφίδη και πριν ακόμα συμπληρωθούν 10 λεπτά αγώνα με δύο ακόμη τέρματα του Χριστουλάκη, το σκορ διαμορφώθηκε στο 4-0. Ο Χατζηκυριάκος σκόραρε λίγα λεπτά αργότερα, το έκτο γκολ της μεικτής και τέταρτο δικό του σημείωσε ο Χριστουλάκης και ξανά ο Τριφίδης έστειλε την παλασταδίχτη για το 7-0 στο 19ο λεπτό. Το ημίχρονο έκλεισε 9-0 με γκολ του Βρέντζου με δυνατό σουτ και κοντινή Χατζηκυριάκου μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χριστουλάκη στο δοκάρι. Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, σκόρερς χρήστηκαν οι Βαρδουλάκης, Χατζηκυριάκος και Δημήτρουλας. Και το 13ο και τελευταίο γκολ της μεικτής ΕΠΣΗ σημείωσε ο Χριστουλάκης, γράφοντας για πέμπτη φορά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Έτσι, με εντυπωσιακό σκόρ ήρθε το πρωτοφετινό τρίποντο για το συγκρότημα του Ηρακλείου, που θέλει πάντως μόνο νίκες στη συνέχεια για να μπορεί να ελπίζει στην πρόκριση μετά το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με δύο ήττες. Από την πλευρά της, η μεικτή ΚΑΠΑ16 της ΕΠΣΗ έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση με το απόλυτο νικόν σε τρία παιχνίδια. Σήμερα, απέναντι στο Λασίθι, το συγκρότημα του Ηρακλείου προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Καλέργης και εκτέλεσε εύστοχα ο Ορφανουδάκης, ενώ είχε και άλλες σημαντικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και δοκάρι με τον Φθενάκη. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και έφτασαν άνετα στο τρίποντο. Ο Τζαγκαράκης, που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε 47 το 2-0 και με πέναλτι που κέρδισε ο Τζαγκαράκης και εκτέλεσε ο Καλέργης, σημειώθηκε στο 59 το 3-0. Στο 73ο λεπτό, το Λασίθι μείωσε 3-1 με πέναλτι του Στρατάκη, αλλά το Ηράκλειο έβαλε όμορφα γκολ στη συνέχεια. Με εντυπωσιακό σουτ, ο Κουμάκης στο 76ο λεπτό ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 4-1. Με απευθείας φάουλ στο 81ο λεπτό, ο Χόντζα διαμόρφωσε το 5-1 και το τελικό 6-1 σημειώθηκε στο 90ο λεπτό με τον Μενεγάτο να σκοράρει από κοντά.